Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πληρώνονται σήμερα τα αναδρομικά σε πάνω από 125.000 συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων. Το εύρος των αναδρομικών κυμαίνεται από 450 έως και 4.550 ευρώ ανάλογα με τον ασφαλιστικό βίο, τον βαθμό της αποδοχής, τη μεικτή κυρία σύνταξη και την κατηγορία προσωπικού από την οποία προέρχονται οι συνταξιούχοι. Υπενθυμίζεται πως αναδρομικά δικαιούνται όχι μόνο οι απόστρατοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και συνταξιούχοι καθηγητές ΑΕΗ και ΤΕΗ, γιατροί του ΕΣΥ, ερευνητές, διπλωμάτες και άλλοι. Έρχονται αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές τιμές το 2019 και το 2020, ώστε να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις πραγματικές τιμές της κτήματος αγοράς. Η διαδικασία υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών το 2019 θα γίνει με τον τρόπο που έγινε και φέτος, δηλαδή θα επιστρατευτούν οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι τιμές ζώνες και οι συντελεστές εμπορικότητας. Στα 20 ευρώ κυμαίνεται κατά μέσο όρο η αύξηση της σύνταξης που θα δουν από σήμερα 620.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και του πρώην ΙΚΑ, καθώς θα λάβουν τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019. Σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, οι συντάξεις γύρατος του Δημοσίου αυξάνονται κατά 12%, ενώ 198.000 συντάξεις γύρατος πρώην μισθωτών του ΙΚΑ αυξάνονται περίπου κατά 10%. Επίσης, οι συντάξεις αναπηρίας αυξάνονται κατά 22%, 74.000 συντάξεις χειρίας πρώην μισθωτών περίπου κατά 33%. Τοτικά κινείται χρήμα της τριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμό να κυμαίνει σε 611,86 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,27% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.